Άντρη Δανίλ, Ατζέντα. Active 107,4 και 102,5. Πάμε στην καλαθόσφαιρα. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και τα έκτροπα. Πάμε στην καλαθόσφαιρα. Είναι στην πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Αφενός η φωτογραφία με τις καρέκλες που λείπουν από το γήπεδο, τις ξεριζωμένες καρέκλες των οπαδών. Τα τσιμέντα που είναι σκορπισμένα στο γρασίδι, απίστευτες ζημιές. Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη της ΚΟΠ για τα όσα συνέβησαν στο Τσίριο στάδιο, όπως επίσης και πολιτικοί μηχανικοί καταγράφουν τις αμέτρητες και ανυπολόγιστες μέχρι στιγμής ζημιές, που ξόφθαλμα είναι πάρα πολλές. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Το κύριο θέμα, η κύρια φωτογραφία ήταν αυτή, το κύριο θέμα στο Φιλελεύθερο σήμερα είναι στημένα παιχνίδια και στο μπάσκετ. Και αποκαλύπτει πόρισμα ο Φιλελεύθερος και ο συνάδελφος Μιχάλης Χατζηβασίλης. Μεγάλη έρευνα φέρνει στο φως χειραγώγηση αγώνων, ζητεί ποινικές διώξεις. Παίκτες και παράγοντες έπαιζαν χοντρά λεφτά στα στοιχήματα. Εμείς φιλοξενούμε τον κύριο Αντρέα Μουζουρίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Άντρη, και στους ακροατές. Σας εκπλήσουν οι αποκαλύψεις? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θα είναι πολύ καλό να αναφέρουμε ότι για να φτάσουν η Επιτροπή Προστασίας και Δημιουργίας του Αθλητισμού να διορίσει ανακριτές, ερευνώντες λειτουργούς, ναι, για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, προηγήθηκε η καταγγελία από την ίδια την Ομοσπονδία. Ναι. Όταν ενημερώθηκε από την εταιρεία η οποία μας παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες, ότι υπήρχε πρόβλημα στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και είναι κάτι το οποίο είναι καλά να γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τι ισχύει και τι αποτελέσματα έχουν περιγράφονται στο ίδιο το πόρισμα, δεν έχουμε την οποιαδήποτε ενημέρωση μέχρι στιγμής. Είναι κάτι το οποίο θα ζητήσουμε εντός ημέρας, της ημέρας ή το αργότερο μέχρι αύριο, και να ζητήσουμε από την Επιτροπή εάν μπορεί να μας αποστείλει και εμάς το πορίσμα, ούτως ώστε να προβούν κοινείς στις δέουσες ενέργειες τις οποίες επιβάλλεται η Ομοσπονδία να κάνει. Πολυσέλιδο πόρισμα 500 σελίδων. Ο συνάδελφος γράφει συγκεκριμένα πράγματα για ευθύνες σε αρκετά πρόσωπα. Είχατε οποιασδήποτε πληροφορίες, έχετε οτιδήποτε υπόψη σας? Γιατί γίνεται εισήγηση και για ποινικές διώξεις, άρα τα συμπεράσματα του πορίσματος είναι σοβαρά. Έχω διαβάσει και εγώ το δημοσίευμα, ναι, και θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, να πούμε ότι εμείς το διαχωρίζουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει καθαρά με τις ποινικές ευθύνες, οι οποίες η διαδικασία θα τρέξει όπως πρέπει να τρέξει σύμφωνα με τις νομοθεσίες της Δημοκρατίας. Είναι θέματα που θα τα χειριστεί, θεωρώ, η Επιτροπή Προστασίας και Διευκολύνσεως του Αθλητισμού. Και από εκεί και πέρα είναι το κομμάτι το οποίο αφορά εμάς, που έχει να κάνει καθαρά με τις αθλητικές ευθύνες, τις οποίες θα πρέπει η Ομοσπονδία μέσω των δικών της εργαλείων και κανονισμών να αποδώσει. Ναι. Από τη στιγμή που όντως υπάρχουν αυτά που αναφέρονται στο δημοσίευμα. Μάλιστα. Με παράγοντες και ιδιαίτερα, και είναι το πιο δυσάρεστο για μας και πολύ στεναχωρό, για θέματα ότι εμπλέκονται και ακόμα και άθλητες. Γίνεται αναφορά και στην Ομοσπονδία, σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελευθέρου, και μάλιστα με καυστικά σχόλια για το ρόλο και για το μη έλεγχο που έπρεπε να ασκούσατε για ορισμένους αθλητικούς παράγοντες. Θα λέγατε με ακούλπα σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς λέει το πόρισμα και ποιες είναι οι εισηγήσεις οι οποίες κάνει η Επιτροπή για να βελτιώσει και αυτό το κομμάτι η Ομοσπονδία, αν και εφόσον κρίνουμε ότι πρέπει να βελτιώσει. Αν θυμάστε, σας είπα στον πρόλογο μου ότι από μόνη της η Ομοσπονδία, και ίσως είναι η μόνη Ομοσπονδία πέραν του ποδοσφαίρου σε ομαδικό άθλημα, η οποία με δικούς της πόρους, με δικά της κόστη, έχει συμβληθεί με εταιρείες οι οποίες παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει να δούμε και τρόπους για πρόληψη. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταστολή. Και θεωρώ και εγώ και πιστεύω ότι η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια μας για να προλαβαίνουμε τέτοιους γεγονότα και να μην τρέχουμε μετά κατόπιν εαυτής να διορθώνουμε τα πράγματα.
ένα στοιχείο που η Ομοσπονδία βλέπει ως πρόληψη είναι την άριστη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα, που αναπτύξαμε τα τελευταία δύο χρόνια με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, όπου με διάφορες ενέργειες, με διάφορα σεμινάρια, με διάφορες εκδηλώσεις προσπαθούμε να πληροφορήσουμε τους νέους για τα θέματα του στοιχηματισμού και ότι το στοίχημα είναι απλό παιχνίδι, αλλά αν κάποιοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν ότι είναι ένα απλό παιχνίδι, καλύτερα να αποφεύγουν να στοιχηματίσουν. Από την άλλη είναι και η αναφορά για αθλητές και ή και αθλητικούς παράγοντες που στοιχηματίζουν ενώ απαγορεύεται. Από την άλλη είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που σας έχω πει προηγουμένως, ότι εμείς έχουμε όλη την ενέργεια και έχουμε όλη την διάθεση να βρούμε εκείνους τους τρόπους όπου θα προστρέψουν το άθλημα από τέτοιου είδους δυσάρεστα γεγονότα. Αλλά για να το πράξουμε αυτό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τη γραφή μέσα στο πόρεσμα και κατά δεύτερον, θα πρέπει και οι αρμόδιοι που είναι πιο ειδικοί από εμάς σε θέματα τέτοιου είδους να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν τις δικές τους συμβουλές και να μπορέσουν να επιληφθούν όσο καλύτερα μπορούμε αυτά τα γεγονότα. Είχατε εντοπίσει και εσείς οτιδήποτε περίεργο σε αυτούς τους τρεις επίμαχους αγώνες? Εμείς το δεν. Εννοείται ότι δεν έχουμε την τεχνογνωσία να κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα τα δεδομένα. Όπως είχαν έρθει τα στοιχεία από την εταιρεία, όπως έχω πει προηγουμένως, που συνεργάζεται η Ομοσπονδία, αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί στην Επιτροπή Προστασίας και Διοντολίδες του Αθλητισμού. Και μετά, κατά ακολούθω, οποιασδήποτε άλλες επιπρόσθετες διευκρινήσεις ζητούσαν ή επιπρόσθετα στοιχεία, τους τα είχαμε δώσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν επιθυμείτε να υπάρχουν σκιές πάνω από την καλαθόσφαιρα με τέτοιες πληροφορίες για στημένους αγώνες και όλα αυτά, γιατί αν έγινε η αρχή θα υπάρχει και συνέχεια. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, αυτό το σημείο το οποίο έχετε αναφέρει, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι το έχετε αναφέρει. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί όντως να δημιουργηθεί οποιαδήποτε λαθασμένη αντίληψη από τον οποιοδήποτε όσον αφορά το αθλητισμό μας. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να σημειώσω ότι εμείς ως Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει συνειδητά όπως αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ανάμεσα σε σχέση με τα παιχνίδια που αναφέρετε. Προβήκαμε σε καταγγελίες στην αρχή που είναι η Επιτροπή Προστασίας και Διοντολογίας του Αθλητισμού. Και να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή τότε είχε αναφερθεί στην ανακοίνωσή της ότι η Ομοσπονδία ήταν η αρχή η οποία έκανε την κατάλληλη καταγγελία, και βεβαίως θέλαμε να τελειώνει αυτή η ιστορία το γρηγορότερο για να ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Και θέλω να αναφέρω ότι εμείς έχουμε ως πρωταρχικό σκοπό να προστασίσουμε το αθλήματο μας και το αθλήμα γενικότερα από τέτοιου είδους φαινόμενα που δυστυχώς είναι και θέματα και κοινωνικά και παιδείας και διάφορα άλλα θέματα που και ενοχλούν σε μια μικρή Κύπρο. Σαφέστατα ενοχλούν. Είναι ότι καλύτερο να βλέπεις το άθλημα σου πρωτοσέλιδο σε μια μεγάλη εφημερίδα, όχι για θετικό σκοπό, αλλά για όλα αυτά τα αρνητικά που συμβαίνουν. Μάλιστα. Άρα η συνέχεια είναι ότι έχετε ζητήσει το πόρισμα, θα το μελετήσετε και ίσως προχωρήσετε σε ανακοινώσεις, ίσως προχωρήσετε σε άλλες διαδικασίες. Ναι, ετοιμάζουμε μια ανακοίνωση την οποία μέχρι το απόγευμα θα δημοσιοποιηθεί ούτως ώστε ο κόσμος και εσείς να γνωρίζετε το τι έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα με μια επιστολή που θα αποσταλεί προς την Επιτροπή, θα τους παρακαλούμε έναν αυτόν, αν αυτοί μπορούν να το κάνουν, να μας παραχωρήσουν και μας το πόρισμα. Ευχαριστούμε. Να βρεθούμε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουζουρίδη. Καλή συνέχεια. Άντρι Δανίλ, Ατζέντα, Active, 107,4 και 102,5.